Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Σήμερα είναι Πάσχα, οπότε χρόνια πολλά αρχικά. Θα κάνουμε ένα vlog να σας δείξω τι θα κάνω σήμερα. Θα είναι μια έτσι χαλαρή και ευχάριστη μέρα. Θα ψήσουμε, θα έρθουν δύο συγγενείς, καλά μην φανταστείτε κάτι τρελό. Αλλά θα σας δείξω φαγητό, θα στρώσουμε τραπέζι, μετά θα βγούμε βόλτα το απόγευμα. Γενικά θα είναι πάρα πολύ όμορφη μέρα. Θα ήθελα να κάνω και γυμναστική, όμως τώρα δεν προλαβαίνω καθόλου. Σήμερα έχω βάρει χέρια κανονικά. Οπότε επειδή αυτά βγαίνουν και προς το βράδυ, μπορεί να τα κάνω μετά τη βόλτα μου. Θα το δούμε τότε. Όπως είδατε, έφτιαξα ήδη το κλασικό μου πρωινό, οπότε πάω τώρα να φάω και κατευθείαν πάμε να στρώσουμε το γιορτινό τραπέζι μετά. Το έκανα έτσι λίγο γλυκούλικο, αλλά απλό. Μ' αρέσουν με τα λιτά, το έχετε καταλάβει. Και τώρα μπορώ να κάνω ένα μπανάκι στα γρήγορα, να λούσω και μαλλιά, γιατί θέλω να κάνω κάτι το ιδιαίτερο, θα σας πω μετά. Και να πάμε να πάρουμε και γλυκό. Οπότε πάω μία και επιστρέφω. Έκανα το μπανάκι μου και ντύθηκα και βλέπετε τα μαλλιά μου είναι ακόμα βρεγμένα. Θα κάνω 4 κεφτεδάκια, έτσι ώστε να γίνουν ωραίες μπούκλες μόλις τα βγάλω, πιο μετά που θα πάμε τη βόλτα που σας είπα, γιατί θέλω να βγάλω και φωτογραφίες. Αυτά. Πάω να κάνω μία γρήγορα, θα με βλέπετε στο γρήγορο και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Πάμε να πάρουμε γλυκό. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι πέρασα έξω από το ζαχαροπλαστή. Έχω παρκάρει πιο πέρα γιατί δεν έχει καθόλου χώρο. Γίνεται πανικός για να μην πω τίποτα άλλο. Και απλά ελπίζω μια τεράστια ώρα που έχει ως απέναντι να είναι για ένα συγκεκριμένο γλυκό που φτιάχνει καλά το ζαχαροπλαστείο και να μην είναι για όλα. Γιατί τελειώς εγώ θα πάθω εγκεφαλικό σήμερα, το καταλαβαίνετε. Τεράστια ώρα που σας είπα, είχαν βάλει νομεράκια σαν το σούπερ μάρκετ που πα στα τυριά και στα κρέατα. Τέτοια φάση, οπότε ούτε καν. Και πάω τώρα να πάρω μιλφέι που είναι πιο απλό, δροσιστικό μετά από κρέατα. Γιατί δεν παίζει να περιμένω σε αυτήν την ώρα, απλά δεν υπήρχε. Εδώ μεταξύ, παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Έχει και μια μουντάδα συννεφιά. Χάλια καιρός, πραγματικά, και έχει και ζέστη. Δεν είναι να πεις ότι έχει μια δροσούλα, κάτι λίγο έτσι να ηρεμήσει. Εγώ έχω σκάσει. Σας το έχω πει, νομίζω, και σε παλαιότερα βίντεο που ήταν του καλοκαιριού, ότι δεν αντέχω τη ζέστη. Έχω πρόβλημα, πραγματικά. Δηλαδή, το καλοκαίρι ζορίζομαι να βγω έξω. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα για μένα. Είναι ό,τι χειρότερο και με υγρασία, κουφόβρεση, αυτό. Απλά χάλια. Τώρα παρκάρει ο άνθρωπος μπροστά μου. Να περιμένουμε ευγενικά να τελειώσει τη δουλειά του και ελπίζω στο ζαχαροπλαστείο πραγματικά που θα πάω τώρα, στον Κωνσταντινίδη θα πάω, να μην έχει τόση ουρά. Το εύχομαι, γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ακούτε και το flash τώρα, επειδή θα στρίψω, αλλά τα κατάφερα, πήρα μιλφέικ, τέλεια, πάω σπίτι να φάμε πείνας επιτέλους. Oh, 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 oh
Φάγαμε, έφυγαν και συγγενείς. Έκατσα εγώ μισή ωρίτσα γιατί απλά δεν μπορούσα να κουνηθώ. Και τώρα θα βαφτώ λίγο έτσι γρήγορα. Βλέπετε, φοράω και τα ίδια ρούχα. Απλά έβαλα λίγα κοσμήματα. Τα μαλλιά θα τα βγάλω μετά το μακιγιάζ. Πάμε να βαφτώ. Α, και είδατε ότι έφαγα μια χοιρινή μπριζόλα με λίγες baby πατάτες, σαλάτα και λίγο τζατζίκι και το αυγό μου. Όχι επειδή κάνω διατροφή, αλλά επειδή προσωπικά δεν μου αρέσει το αρνί. Οπότε απλά να το ξέρετε. Πάμε να βαφτούμε ένα πολύ απλό, γρήγορο 5-10 λεπτό μακιγιάζ. Ο λόγος που βλέπετε ότι βιάζομαι λίγο τώρα είναι επειδή θα πάω με μια φίλη μου μαζί, η οποία θα έρθει από εδώ να φύγουμε μαζί και έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε δεν θέλω να αργήσω. Επίσης τα μαλλιά ελπίζω να βγουν αρκετά καλά και να μην χρειάζονται πολλές τούφες έτσι να τις φτιάξω σαν μπούκλες, γιατί από πάνω μετά πάω με την ισιωτική και κάνω λίγες μπούκλες οι οποίες δεν έχουν βγει τέλειες, τις κάνω εγώ. Ελπίζω όμως να μην χρειαστεί γιατί δεν θα προλάβω. Πάντως ο μακιγιάζ θα κάνω μόνο με κονσίλερ, λίγο bronzer, λίγο highlighter, μάσκαρα και τα φρύδια, δηλαδή τίποτα πραγματικά πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ απλό και φυσικό, αλλά μου αρέσει, δηλαδή τώρα αυτόν τον καιρό δεν μπορώ να παστωθώ, τώρα που άρχισε κιόλας να κάνει και ζέστη, με τίποτα. Επίσης σε λίγες μέρες ανοίγει και η εστίαση, θα είμαι προσεκτική, αν και είμαι ενθουσιασμένη δεν θα πάω κατευθείαν τις πρώτες μέρες. Πάντως πείτε μου στα σχόλια από κάτω αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο vlog / get ready with me την πρώτη φορά που θα βγω μετά την καραντίνα. Να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο σαν ψέμα το ότι θα βγούμε ξανά, αλλά αυτό που λέω, δηλαδή θέλει πολύ προσοχή. Τώρα λοιπόν με τη φίλη μου θα πάμε στο Καβούρι, θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα περπατήσουμε στη θάλασσα, θα είναι πάρα πολύ ωραία, έχω να πάω στη θάλασσα από πέρυσι και γι' αυτό έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Έτοιμο το μακιγιάζ, νομίζω πολύ απλό, εύκολο, γρήγορο, τέλειο. Έχω λίγο λερωθεί εδώ, πάω να καθαρίσω για να βγάλουμε τα μαλλιά. Λοιπόν, η ώρα της αποκάλυψης. Είναι ακόμα λίγο βρεγμένα. Τέλειο, ξεκινάμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι άσχημα, αλλά είναι ακόμα ψιλοβρεγμένα. Αν τα είχα αφήσει και στέγνουν όντως 1-2 ώρες παραπάνω, θα ήταν τέλειες οι μπούκλες, σας το λέω γιατί το δοκίμασα κατά τύχη τις προάλλες. Αλλά επειδή δεν προλαβαίνω να κάνω και κάτι άλλο, θα βάλω ένα σπρέι απλά για όγκο και θα τα αφήσω έτσι. Ελπίζω να είναι μια χαρά. Οπότε μισώ λίγο να ολοκληρώσω το look και να σας δείξω outfit of the day για να φύγω. Λοιπόν, τελικά δεν μου άρεσαν τα μαλλιά, το βλέπετε, οπότε τα έκανα ένα κλασικό κότσο απλό. Ταιριάζει και με το vibe της φωτογράφησης, οπότε φεύγω γιατί θα αργήσω. Μισώ να σας δείξω outfit. Λοιπόν, έβαλα αυτό το t-shirt, το κίτρινο το οποίο φορούσα και πριν, και άλλαξα απλά και έβαλα λευκή βερμούδα jean. Πολύ απλή, ωραία, φεύγω. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες τώρα που δει ο ήλιος. Τώρα είμαι στο αυτοκίνητο, γυρίζω σπίτι και τα λέμε εκεί. Γύρισα από τη βόλτα μου, ξεβάφτηκα, πλήθηκα, έφαγα το γιορτάκι μου όπως είδατε και τώρα θα πάω να ξεκουραστώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα κάνω γυμναστική σήμερα για να έχω ενέργεια αύριο στο full και να μην νιώθω κουρασμένη. Αυτά λοιπόν ήταν όλα όσα έκανα σήμερα, οπότε κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα, το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια!